κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα haul. Είναι αγορές που έχω κάνει τελευταία. Είναι από όλη την γκάμα των πραγμάτων. Πιστεύω θα βγει πολύ μεγάλο το βίντεο. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομη και επιρρεκτική μπορώ. Σε περίπτωση που έχετε παρατηρήσει κάποια διαφορά της απόχρωσης στα μαλλιά μου, είναι γιατί εχθές τα έβαψα και χρησιμοποίησα διαφορετικές βαφές. Ήθελα λίγο να τα κάνω πιο χάλκινα. Δεν ξέρω αν είναι πολύ εμφανές στην κάμερα η διαφορά. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, πήρα τη συγκεκριμένη. Είναι το νούμερο 787 έντονο κόκκινο χάλκινο από την εταιρεία Palette και για το δικό μου το μαλλί χρειάστηκα 2 τέτοια κουτιά. Σε αυτό το σημείο να πω ότι θα χωρίσω το haul σε κατηγορίες και θα αφήσω στο κουτί πληροφοριών κάτω τα λεπτά που ξεκινάει κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια δεν ενδιαφέρεται για συγκεκριμένη κατηγορία, μπορεί να το κάνει skip. Αν δεν ενδιαφέρεται γενικά για το haul, έχετε το ελεύθερο να φύγετε. Θα ξεκινήσω με προϊόντα περιποίησης. Εγώ γενικά να ξέρετε ότι ψάχνω πάρα πολύ τις προσφορές, γιατί δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει, αλλά είμαι σε ταμείο ανεργίας, που σημαίνει ότι το budget μου είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και τώρα, αυτή την Παρασκευή που μας πέρασε, μπήκε το δώρο του Πάσχα. Και τι κάνει λοιπόν η Γιάννα όταν μπαίνει το δώρο του Πάσχα? Πληρώνει το ρεύμα, πληρώνει το ενίκιο, πληρώνει άλλους 1002 λογαριασμούς που έχει? Όχι. Η Γιάννα, ως γνήσια κορασίδα, θα πάει να πάρει πράγματα για τον εαυτό της. Μιλάμε, ο εγωισμός εδώ. Πηγαίνοντας λοιπόν εχθές στο σούπερ μάρκετ Μασούτη για να πάρω μακαρόνια, θέλω να τονίσω αυτό, ήθελα να πάρω μόνο μακαρόνια, βρέθηκα κατά λάθος και εντελώς τυχαία στο διάδρομο με τα σαμπουάν και τα κοσμητικά και όλα αυτά τα καλά που έχει. Και βομβαρδίστηκα από ταμπέλες τύπου 40%, 50% και ένα συν ένα δώρο. Οπότε έμεινα καμιά ώρα περίπου εκεί πέρα και πήρα αρχικά το αγαπημένο μου, αποσμητικό είναι από Neutral Roberts, το Delicate, και έχει μυρωδιά Powder Fresh. Είναι από τα αγαπημένα μου προϊόντα, διαρκούν πραγματικά πάρα πολύ και αφήνουν μια πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Εάν γενικά είστε φαν της η μυρωδιά της πούδρας του μωρού, θα το λατρέψετε, αν και πιστεύω ότι σίγουρα το ξέρετε. Λοιπόν, ήταν στη τιμή των 2 ευρώ, με την έκπτωση φυσικά, οπότε και το πήρα. Συνεχίζοντας θα περάσω στην λεπετή μασελιά και θα σας δείξω 2 προϊόντα τα οποία είδα ότι ήταν 50% έκπτωση. Γενικά είχε όλη τη σειρά των λεπετή μασελιέ σε έκπτωση, οπότε και αγόρασα το συγκεκριμένο εδώ πέρα. Είναι μεγάλα γλυκού αμυγδάλου. Είναι τεράστια συσκευασία. Συγκεκριμένα ήταν ένα συν ένα δώρο, συν 50%. Οπότε μου βγήκαν οι 2 αυτές τεράστιες συσκευασίες. Το άλλο το έχω μέσα στο μπάνιο. Με συγχωρείτε, ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Λοιπόν, οι 2 συσκευασίες λοιπόν βγήκαν στη τιμή των 2,80. Φυσικά εννοείται ήταν πάρα πολύ καλή προσφορά και τα πήρα. Η μυρωδιά του είναι καταπληκτική. Μυρίζει γλυκό αμύγδαλο και επίσης είμαι πολύ φαν του αμύγδαλου γενικά, το ψάχνω γενικά σε μυρωδιές. Πήρα και την λοσιόν αυτή, η οποία είναι με, θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίζω γαλλικά, αλλά επειδή δεν γνωρίζω, από ό,τι θυμάμαι στο ταμπελάκι που είχε εδώ πάνω εχθές, γιατί το δοκίμασα φυσικά και είναι απίστευτο, είναι πάλι με γλυκό αμύγδαλο και άνθυλο του. Στη συνέχεια θα σας δείξω τα αγαπημένα μου μαντιλάκια, είναι από την εταιρεία Johnson στο Face Care, ήρθανε πάλι στη συσκευασία των 2, η τιμή τους ήταν νομίζω στα 2,5 ευρώ και τα συγκεκριμένα μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί είναι για ξηρή και ευαίσθητη επιδερμίδα και εγώ επειδή έχω πάρα πολύ ξηρή επιδερμίδα με βολεύουν πάρα πολύ. Πείτε μου τα αγαπημένα σας μαντιλάκια, τα μακιγιάζ, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω, διότι δεν είναι ποτέ αργά να αλλάξω τις παλιές μου αγαπημένες συνήθειες. Και τέλος, πήγα στα καταστήματα Μίκρος και πήρα από τη σειρά Biomed 2 προϊόντα, είναι αυτά εδώ πέρα. Το ένα είναι η απολυπιστική κρέμα προσώπου και το άλλο είναι αναπνευστική κρέμα νυχτός. Λοιπόν, αυτά τα 2 μου βγήκανε γύρω στα 8 ευρώ, μόνο και μόνο γιατί είχαν επίσης 50% έκπτωση. Στο συγκεκριμένο κατάστημα που πήγα ήταν τα τελευταία,
αλλά θεωρώ πως ό,τι φέρνει το ένα κατάστημα φέρνουν και τα υπόλοιπα, οπότε υπάρχει περίπτωση να το βρείτε. Έκανα την πρώτη μου δοκιμή εχθές. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι σε θέση να κρίνω ακόμη για το κατά πόσο είναι αποτελεσματικά ή τι ακριβώς κάνουν στην επιδερμίδα. Φυσικά, εάν τα έχετε πάρει, πάλι θέλω να μου πείτε από κάτω τις εντυπώσεις σας και κατά πόσο έχουν βολέψει τη δική σας επιδερμίδα. Πήρα από την εταιρεία Elixir το Lip Gloss Matte Makeup, είναι αυτό εδώ πέρα το μαραφετάκι, είναι το νούμερο 374. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κοκκινορόζ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί νομίζω δεν είχα κάτι τέτοιο στη συλλογή μου ή στη συγκεκριμένη την απόχρωση. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμη να σας πω, οπότε δεν μπορώ να σας πω κατά πόσο είναι καλά στην απόδοσή τους και πόσο κρατάνε και άμα κολλάνε τα χείλη. Ξέρω όμως να σας μιλήσω για το επόμενο προϊόν που είναι αυτό που έχω τώρα στα χείλη μου και είναι από την εταιρεία Golden Rose, τα Long Stay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γκριμπές, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Είναι το νούμερο 10, δεν κολλάει καθόλου στα χείλη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν μυρίζει έτσι χημικό καθόλου και μου αρέσει, προς το παρόν μου αρέσει πάρα πολύ. Θα δείξει στην πορεία βέβαια κατά πόσο θα κρατήσει και αυτό δεν το γνωρίζω 100%. Θα περάσω δύο foundation τα οποία τα παίρνω δεύτερη φορά. Είναι από την εταιρεία Dermacol το ένα, το Caviar Long Stay Makeup and Corrector. Είναι αυτό, δεν έρχεται σε αυτό εδώ πέρα το καταπληκτικό το βαζάκι. Τρώνει πάρα πολύ ωραία, έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη και αφήνει το πρόσωπο ενυδατωμένο, φαίνεται πάρα πολύ ζωντανό το πρόσωπο. Είμαι κατενθουσιασμένη, κάνει 10 ευρώ και το βρίσκεται στο beauty.com. Θα σας αφήσω όλες τις πληροφορίες από κάτω φυσικά και θα σας δείξω λίγο ότι είναι σε σπάτουλα, είναι σε αυτή τη μορφή και το καλό με αυτό είναι ότι παίρνεις μαζί και έναν corrector από πάνω, το οποίο είναι τέλειο, έχει πορτοκαλί υποτόνους και είναι πάρα πολύ καλό για να φωτίσεις τα σκοτεινά σημεία του προσώπου και τις μαυρίλες και τα λοιπά, και συνοδεύεται με ένα καταπληκτικό μικρό καθρεφτάκι το οποίο μπορείς να κάνεις, να το έχεις στη τσάντα σου και να διορθώνεις τις ατέλειες. Μπαμ και κάτω. Και το επόμενο που θα σας δείξω είναι από Max Factor το Face Infinity All Day Flawless 3-1 Foundation, το οποίο είναι primer, concealer και foundation σε ένα. Έχει SPF 20 και το πήρα στην απόχρωση Warm Almond 45. Είναι αυτό εδώ πέρα το προϊόν λοιπόν, το οποίο όντως είναι πάρα πολύ καλλιπτικό, αλλά αφήνει ένα αποτέλεσμα ελαφρύ, δεν το νιώθεις καθόλου βαρύ στο πρόσωπό σου και είναι πραγματικά το foundation που θα το φορέσεις σε καθημερινή βάση και θα είσαι αψεγάδιαστη. Επίσης να πω ότι το βρήκα σε προσφορά στα μίκρο στα 13 ευρώ και νομίζω ότι στα stand της Max Factor το συγκεκριμένο το έχουν γύρω στα 18 με 20 ευρώ, δεν είμαι καθόλου σίγουρη για αυτό που λέω. Παρ' όλα αυτά ναι, είναι ένα πολύ καλό deal. Στα μίκρος λοιπόν είχε μία εταιρεία καινούργια που φέρανε και ήταν η Reverse, δεν γνωρίζω. Λοιπόν, είδα και πέρα το stand το καινούριο και φυσικά η περιέργειά μου χτύπησε κόκκινο και αγόρασα 3 προϊόντα από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Πείτε μου άμα την έχετε ακουστάει, άμα έχετε αγοράσει κάτι από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ήθελα να πάρω και foundation, αλλά δεν είχε στην απόχρωσή μου, είχαν τελειώσει όλες οι ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις, οπότε δεν πήρα. Πήρα όμως αντί για αυτό το Camouflage Liquid Corrector, είναι αυτό εδώ πέρα. Το έχω ήδη στο πρόσωπό μου φορεμένο, παρόλα αυτά δεν μπορώ ακόμα να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη για το πώς δουλεύει το σαν προϊόν. Το φοράω πάρα πολύ λίγες ώρες, θα φανεί στη συνέχεια κατά πόσο θα μου κάνει ρητίδες κάτω από τα μάτια κτλ. Παρόλα αυτά έκανε 5 ευρώ. Στη συνέχεια πήρα το primer, είναι το Mineral Perfect Silicone Makeup Base, το οποίο το έβαλε επίσης σήμερα. Μπορώ να πω ότι το foundation στάθηκε πολύ καλά από πάνω. Παρ' όλα αυτά, επίσης θα δω στην πορεία κατά πόσο είναι καλό. Τέλος πήρα τη μάσκαρα, είχε πάρα πολλές μάσκαρα, είχε πραγματικά μια ολόκληρη σειρά με μάσκαρα και φυσικά πήρα μία από περιέργεια να δοκιμάσω. Επίσης να σας πω ότι αυτό έκανε γύρω στα 5 με 6 ευρώ και η μάσκαρα έκανε πάλι νομίζω 5 με 6 ευρώ. Πήρα τη συγκεκριμένη, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χτενάκι το οποίο έχει διαφορετικό
διαφορετική χτενούλα από τη μία μεριά και διαφορετική από την άλλη. Είναι αυτό που φοράω σήμερα στις βλεφαρίδες μου και μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά για την τιμή της. Θα δείξει και αυτό, είμαστε πάλι σε stand-by. Τέλος θα περάσουμε στην εταιρεία H&M, από όπου πήρα κάποια πραγματάκια, κάποια καλούδια. Πήρα την Face Palette πρώτα, η οποία έχει μέσα τρεις αποχρώσεις. Η μία είναι bronzer, η άλλη είναι highlighter και η άλλη είναι blusher. Πήρα τις σκιές επίσης eyeshadows, λέει, δεν έχει νούμερο παιδιά, οπότε είναι αυτή εδώ πέρα. Παίρνεις 3 matte και 2 shimmer σκιές. Η παλέτα έκανε πάλι νομίζω γύρω στα 4 ευρώ. Δεν την έχω δοκιμάσει για να σας πω εντυπώσεις. Εάν θέλετε να κάνω tutorial με τη συγκεκριμένη παλέτα, πείτε το μου επίσης. Συνέχεια θα περάσω σε ένα πακετάκι που βρήκα, το οποίο έχει μέσα μαύρο eyeliner και μαύρο eyeliner ακριβία. Το ένα λοιπόν έχει ένα χοντρό βουρτσάκι και έχουμε ένα πιο λεπτό, όπως ισχυρίζεται είναι η ακριβία, είναι αυτό εδώ πέρα. Okay. Θα το βάλουμε στην άκρη, θα σας πω εντυπώσεις για το συγκεκριμένο ίσως στο επόμενο βίντεο. Δεν τα έχω δοκιμάσει προς το παρόν, αλλά ναι, ήταν νομίζω στη τιμή των 4 ευρώ το και τα 2, οπότε ήταν ένα πολύ καλό deal. Και τέλος θα περάσω στην παλέτα φρυδιών, την οποία ήταν και το πιο ακριβό πράγμα που πήρα εκείνη την ημέρα. Ήταν στα 8 ευρώ και είναι μια πλήρης απογοήτευση, δεν ξέρω γιατί. Έρχεται σε αυτήν εδώ πέρα, η συσκευασία του είναι πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει μέσα καθρεφτάκι, δεν απλωνόταν καλά με το πινέλο, δεν μου άρεσε καθόλου, τουλάχιστον όσες φορές το έχω χρησιμοποιήσει. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσω να την προσπαθώ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί και εγώ να κάνω κάτι λάθος. Τέλος θα περάσουμε στα ρούχα. Είναι πάρα πολύ λίγα, είναι 3 κομμάτια συγκεκριμένα, τα πήρα όλα από τα Bershka και θα ξεκινήσω με ένα t-shirt, το οποίο με το που το είδα το αγάπησα, ήταν στη τιμή των 5 ευρώ, δηλαδή πάρα πολύ οικονομική. Γράφει Me and Dog, είναι πάρα πολύ ωραίο το λόγο του, γιατί έχω σκυλί, έχω το παιδί μου, το τσό μου, το φρέντι μου και τον αγαπώ και πιστεύω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου, ότι είναι εγώ και ο σκύλος. Απλά είναι μια χαρούμενη κατάσταση, οπότε ναι, είναι ένα πάρα πολύ απλό μπλουζάκι, t-shirt. Επόμενο κομμάτι που πήρα, το οποίο το φορούσα και στο προηγούμενο βίντεό μου, είναι ένα τζιν μπουφανάκι πάλι από τα Bershka. Είναι αυτό εδώ πέρα, έχει μια πολύ ωραία λεπτή γραμμή. Ένα τζιν μπουφάν είναι must, χρειάζεται να το έχουμε όλες θεωρώ. Και ήταν στα 19,99 το συγκεκριμένο. Και τέλος πήρα ένα πάρα πολύ ωραίο παντελόνι στα 20 ευρώ, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάει με τα πάντα, είναι δροσερό το πανάκι του και πιστεύω ότι βολεύει να το φορέσεις και για καλό βραδινό και για καθημερινό. Πείτε μου κάτω στα σχόλια κατά πόσο σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, για να ξέρω άμα είναι να ξανακάνω haul με το που μπορέσω και συγκεντρώσω κάποια ποσότητα προϊόντων που θα μπορέσω ενδεχομένως να αγοράσω. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα υπέροχα λόγια που μου αφήνετε κάτω στα σχόλια. Πραγματικά ξυπνάω το πρωί γεμάτη ενέργεια και κέφι, γιατί βλέπω τα όμορφά σας λόγια, διαβάζω τα όμορφά σας λόγια και πραγματικά μου φτιάχνει όλη την ημέρα. Και αφού τελείωσα λοιπόν με τις ευχαριστίες, κάπως έτσι θα τελειώσει και αυτό το βίντεο. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά!